γυρίζω. Μπράβο, Νικόλα. Όχι, κάτσε και τσέχανε και η δουλειά του. Κάτσε εκεί. Είναι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στον ετήσιο, στην ετήσια εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας, η οποία για μία ακόμα φορά γίνεται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Κορυφαίας, από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ομού Κορυφαίας και μετά από ένα μικρό διάλειμμα λίγων χρόνων και από τον Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαιρών Ομού Κορυφαίας. Εδεσιμόντατε Πατέρα Παύλου, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Καλλίδη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πνευματικέ, κύριε Προεβουλευτά, κύριε Κόλια, κύριε κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Σταυρέλη, κύριε Μπουρούτσο, κύριε Μεταξά, κύριε Κορδόση, και ζητώ συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάποιον. Αγαπητοί φίλοι παράγοντες, αγαπητοί φίλοι προπονητές, αγαπητοί φίλοι διαιτητές, η σημερινή εκδήλωση μας βρίσκει εδώ πέρα, σε αυτή την αίθουσα τη φιλόξενη, ενωμένους τα τρία κομμάτια του ποδοσφαίρου, τα οποία είναι ότι τα συγκοινωνούν τα δοχεία του ποδοσφαίρου, έτσι τα θεωρούμε, ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, με το οποίο κάνουμε την ετήσια κοπή, μια κοπή που εκφράζεται περισσότερο με ευχές. Ευχές για αυτό το οποίο αναπάμε όλοι μας. Ευχές για αυτό το οποίο υπηρετούμε όλοι μας, ευχές για αυτό το οποίο μας αρέσει, το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οποίο διεγείρει τα πάθη, διεγείρει τα μίση, διεγείρει όλα τα όμορφα αισθήματα, αλλά και κακά αισθήματα μερικές φορές. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο πάνω μας ασκεί μια συγκεκριμένη δύναμη, μια έλξη. Εμείς όλοι από την πλευρά μας προσπαθούμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να είμαστε, ο καθένας στο μετερίζει του, προκειμένου να κάνουμε τη διάθεσή μας, το χόμπι μας, πάντα το όπως θέλετε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έλεγα ότι αυτή εδώ η αίθουσα, αλλά και πολλοί άλλοι που είναι για διάφορους λόγους, όπως καλό είναι να πω ότι με πήρε τηλέφωνο και ο ψυχογιός έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπορεί να έρθει. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε η αθλητική οικογένεια. Δεν σας κρύβω, θα πω κάτι προσωπικό, επειδή τη χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για μένα προσωπικά. Κάθισα και σκέφτηκα κάποιες δύσκολες στιγμές και όταν σκέφτηκα και είδα και γύρισα σκεφτόμουν ανθρώπους πράγματα, έβλεπα γύρω μου και πλάι μου όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Αποφάσισα λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι προσωπικά της ζωής μου είναι αυτή ακριβώς η αθλητική οικογένεια. Και θεωρώ ότι το ίδιο θα πρέπει να είναι για όλους σας. Για ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται ποδόσφαιρο ή και αθλητισμός, αν θέλετε, για τα άλλα κομμάτια τα οποία μπορεί να ασχολείται κάποιος από εμάς, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι ένα κομμάτι που πιστεύω ότι χαϊδεύει τις ψυχές μας. Μαζί με τις ευχές για το 2019, θα ήθελα 2-3 πολύ σύντομα πράγματα να σας πω. Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα
για κάτι το οποίο εμείς σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε το θέμα του ενωσιακού γηπέδου, το οποίο μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό δύο λίγο μαζί σας και να σας ενημερώσω. Είχαμε κάνει ένα έγγραφο στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, προκειμένου να δοθεί ως από να αξιοποιηθεί το χώρο του γηπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού, το οποίο βέβαια είναι το 1/6, το 1/7 του όλου στρατοπέδου. Με την αγιογραφία την οποία κάναμε και υποβάλαμε συγκεκριμένο φάκελο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μας απάντησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι επειδή γίνεται πολεοδομικό σχέδιο, αυτό θα αναλυθεί από το Δήμο Κορινθίων. Έχουμε λοιπόν και περιμένουμε όταν γίνουν οι σχετικές διατάξεις και όταν υπάρξει η νομιμότητα στη διαδικασία να υποβάλουμε και πάλι εκ νέου το φάκελο, ένα πολύ περιστατωμένο φάκελο, ο οποίος είναι προϊόν εργασίας πολλών ανθρώπων με μελέτη συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, ο συγκεκριμένο χώρο που είναι το γήπεδο του στρατοπέδου του Σάρβα του Ελληνικού, προκειμένου να γίνει ένα νέο ενωσιακό γήπεδο στον νομό Κορυφαία. Νομό Κορυφαία που διψάει για γήπεδο και ακόμα περισσότερο και στην πόλη, την πρωτεύουσα του νόμου. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν μια σειρά από σχέδια και από δράσεις, τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, αλλά για να κάνουμε αυτά τα πράγματα θέλουμε και την παρουσία τη δικιά σας και κυρίως την βοήθεια των παραγόντων. Ένα σοβαρό κομμάτι από αυτά είναι το κομμάτι της διαιτησίας. Θα παρακαλούσα πολύ τους παράγοντες να βοηθήσουν τους διαιτητές και να βοηθήσουν τους διαιτητές πότε. Ο διαιτητής θέλει βοήθεια όταν είναι στην κακή του μέρα ή στην άσχημη του μέρα. Όχι όταν πάνε όλα καλά. Επίσης, να σπρώξουν παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι δεν είναι καλοί για ποδοσφαιριστές ή δεν αντέχουν ή δεν τους αρέσει και τόσο, προκειμένου να πάνε στον χώρο της διαιτησίας, να εμπλουτίσουμε τον χώρο της διαιτησίας με νέους διαιτητές. Έτσι ώστε να μην έχουμε συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους που λέμε, με λόγια απλά, αλλά να έχουμε επιλογές, έτσι ώστε να μπορούν να διαλέγουν οι ανάλογοι επιτροποί διαιτησίας της Έψης Κορυφαίας με περισσότερη ευχέρεια. Αυτό το λέω γιατί πρόσφατα συνέβησαν 1-2 περιστατικά με κάποια βία εναντίον των διαιτητών στους αγωνιστικούς χώρους. Ένα γεγονός το οποίο μας γνώρισε και μας έκανε να χτυπήσει καμπανάκι που λέμε, διότι τα πράγματα αυτά ιδιαίτερα σε ερασιτεχνικό επίπεδο είναι απαράδεκτα. Μάλιστα, παρόλο που η Πειθαρχική Επιτροπή είναι ανεξάρτητο όργανο της Έψης Κορυφαίας, τους συστήσαμε την προσοχή ότι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ αυστηρή σε όλο το θέμα και θα εξαρτηθεί η αυστηρότητα του νόμου σε σχέση με άλλο που θα κάνει παρόμοιο επεισόδιο, ακόμα και με αποβολή από το πρωτάθλημα, οριστική. Επειδή λοιπόν αυτή είναι η άσχημη πλευρά, αλλά το ποδόσφαιρο έχει και όμορφη πλευρά, εκείνο το οποίο έχουμε και μας ομορφαίνει τη ζωή είναι οι προσπάθειες που γίνονται από τις μεικτές μας ομάδες, από τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται και εκπροσωπούν τον νομό Κορυφαίας. Μάλιστα σήμερα παίξανε τα παιδιά στη Σπάτη. Και επίσης όλα τα πρωταθλήματα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με τις παιδικές ομάδες, K16 και K14. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, η σωστή ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από τις μικρές ηλικίες, αλλά πάντα σε οργανωμένα πλαίσια. Θα ήθελα, για να μην μακρηγορώ σε αυτή τη σύντομη συνομιλία που έχουμε στην ουσία, να σας πω ότι και η φετινή χρονιά, το 2019, θα είναι μια δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο κομμάτι αυτό το οποίο είναι το οικονομικό. Όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες οικονομικές που περνάει η πατρίδα μας και αυτό έχει ανταπόκριση και στο ποδόσφαιρο. Και ακόμα κυρίως όταν είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Διότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, καλώς κακώς, υπάρχουν σπόσφαιρες. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όμως πλήττεται από την αδυναμία του. Αδυναμία να ενισχυθεί. Καθώς οι χορηγοί έχουν τα προσωπικά τους προβλήματα και δεν είναι εύκολο να επιχορηγούν ομάδες στη σωματεία. Θέλω να παρακαλέσω μέσω αυτής εδώ της θέσης που μου δίνεται η δυνατότητα και η τιμή να έχω, να παρακαλέσω τους παράγοντες, να παρακαλέσω τους νομούς, τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τα σωματεία μας, να ενισχύουν τον αγώνα τους,
προκειμένου αυτά να επιβιώσουν. Γιατί η κατάσταση πράγματι είναι δραματική. Έχουν ανάγκη τα σωματεία και το τελευταίο ευρώ. Η Ένωση δεν έχει δυνατότητες μεγάλες, στην ουσία ίσα που ζει για να μπορέσει να επιχορηγήσει τα σωματεία. Οι επιχορηγήσεις που έρχονται από την Ομοσπονδία είναι ελαχιστότατες και άρχισαν φέτος στην ουσία να έρχονται και καλύπτουν απλώς τα έξοδα μας. Κατά συνέπεια, δίνω κρούγο τον πόδι για το κλειδίνο γενικότερα στην κοινωνία για το θέμα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Αφού ευχαριστήσω μία ακόμα φορά για την παρουσία σας εδώ, να ευχηθώ σε όλους να έχουμε μία καλή χρονιά, υγεία, οικογενειακή και προσωπική, να επιτευχθούν οι στόχοι όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα όνειρά τους. Ας γίνουν αυτά τα όνειρα μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού που λέμε πραγματικότητα. Και πάλι καλή χρονιά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρώην Βουλευτά, κύριε Κόλια, κύριε Σταυρέτη, κύριε Μολούτσο, κύριε Μεταξάκη, κύριε Βορδόση, αγαπητοί παράγοντες, αγαπημένοι κουβιετές, καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους μας, με υγεία στις οικογένειές σας και με υγεία στο ποδόσφαιρο. Χάρηκα από την ομιλία του Προέδρου που είπε ότι στις επόμενες φασαρίες που θα έχουμε θα αποβληθεί η ομάδα. Εγώ θα κάνω μια πρόταση δημόσια στον κύριο Πρόεδρο να μην αποβληθεί η ομάδα, να παίξουν οι παίχτες, αλλά να την παίξουν ξανά πολύ οι διαιτητές. Μέσα έξω. Ίσως έτσι καταλάβουμε τη διαφορά οι ομάδες και οι παράγοντες και οι παίχτες για την αξία των κορύφων διαιτητών μας. Θα επιμένω και θα το λέω και θα το φωνάζω όσο θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση ότι το επίπεδο της κορυφαϊκής διαιτησίας είναι πολύ μεγαλύτερο. Και εκτός από σεμινάρια που προτιθέμεθα, αν θέλετε να κάνουν οι κορύφοι διαιτητές που έχουμε υψηλό επίπεδο καθηγητών σε εσάς τις ομάδες, σας προτρέπω όλους τους παράγοντες και τους παίχτες να πάτε χωρίς να πω κάτι για τους συναδέλφους μου και στα διπλανά πρωταθλήματα να δείτε και εκεί το επίπεδο των διαιτητών του τοπικού πρωταθλήματος. Δεν θέλω να μαυρώσω άλλο το κλίμα. Χρόνια πολλά και άλλη μια έκκληση. Φέρτε διαιτητές. Πιστέψτε με, είναι η καλύτερη εποχή αυτή τη στιγμή. Έχουμε τους καλύτερους καθηγητές προκειμένου να βγουν και οι καλύτεροι διαιτητές. Όπως θα το δείτε και σε λίγο, συνεχώς κοσμούμε με όλες τις κατηγορίες στα αγγλικά πρωταθλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας ακόμα προσωπικά αλλά και από το Σύνδεσμο Προπονητών που ευχαριστεί όλους εσάς που εκπροσωπείτε τώρα τους φιλάθλους μας, τους παράγοντες και ιδίως να ευχαριστήσω τον κύριο Καλλιέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πνευματικό, τον Δήμαρχό μας, Κορυθίων, τους φίλους συμβούλους και τον κύριο Κόλια και τους δημοτικούς συμβούλους μας, Μουρούτσο, Σταυρέλη, Μεταξάς, ο κύριος Μεταξάς, εδώ που είναι και το, στο ΚΕΠΑ που είναι ασχολείται και με τα θετικά και νομίζω ότι κάτι κάνει στα θετικά δρόμενα του νομού μας, νομίζω, και έτσι είναι. Ο κύριος Κορδόσης, ο φίλος και συγχωριανός. Λίγο το μικρόφωνο, όχι κοντά, για να δει αγροφωνίες. Ο μικροφωνική φταίει. Αν ξέχασα κανένα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, δεν θέλω να μαυρίσω σήμερα γιατί είναι η μέρα ευχών για καλή χρονιά, καλή ποδοσφαιρική, διαιτητική, προπονητική. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάλι και να σας πω το εξής. Ότι οι κορύφοι προπονητές, νομίζω ότι είναι παραξηγημένοι λίγο, αλλά σας πληροφορώ ότι σε σύνδεσμος κάναμε δύο σχολές ανανέωσης διπλωμάτων, τα οποία είναι UEFA Α και UEFA Β. Αυτά εδώ οι σχολές είναι κάποια σκόπη, είναι κόστος οικονομικό για τους προπονητές, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, δεν κολλούν, συνεχίζουν. Και άλλη μία έγινε 8-9 του 10 και η άλλη σε έγινε τώρα πρόσφατα το Δεκέμβρη 17 και 18. Δηλαδή οι προπονητές έχουν μόρφωση, έχουν παιδεία, έχουν στο αντικείμενο επάνω, έχουν ακριβώς αυτό που θέλει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
θέλω από τους παράγοντες μια και που είναι εδώ και από τους από την ένωσή μας που είμαστε μαζί, θέλω να πλαισιώσουν όλη την γκάμα την ποδοσφαιρική με τους προπονητές, τους διαιτητές, για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα νομίζω ότι έχει απαξιωθεί. Δεν πιστεύω να έχει κανένα αντίρρηση. Για να γίνει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πρέπει να ισχύσουν οι νόμοι. Όταν δεν ισχύουν οι νόμοι, δεν ισχύει τίποτα. Αυτό, από ό,τι είπε ο πρόεδρος, θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί θέλω να μακρηγορήσω ότι να χαίρεστε τις οικογένειές σας, ευτυχία, αγάπη και κυριότερο υγεία, παιδιά. Υγεία. Μόνο υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινήσει ο κύριος Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών της Απονομές. Κύριε Πρόεδρε. Γεννήθηκε στην Αθήνα 22 Τετάρτου του 1985. Μεγάλωσε στην Κόρινθο, όπου τελείωσε το τρίτο Λύκειο Κορίνθου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς, στο Τμήμα Ανεπιστημιακών Σπουδών, όπου αποφύτησε το 2008 και έκτοτε εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Το 2002-2003 παρακολούθησε το σχολείο διαιτησίας και ξεκίνησε να παίζει ως διαιτητής και βοηθός διαιτητής στα αεραστερικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κορινθίας. Το 2006 αξιολογήθηκε ως διαιτητής στη Δέλτα Εθνική. Το 2007 αξιολογήθηκε ως βοηθός διαιτητής στη Γάμα Εθνική, όπου παρέμεινε για 5 έτη. Το 2012 αξιολογήθηκε ως βοηθός διαιτητής στη Football League, όπου και παρέμεινε για 6 χρόνια. Το 2008 αξιολογήθηκε ως βοηθός διαιτητής στη Super League. Παρακαλώ τον Παναγιώτο Κωνσταντόπουλο να έρθει να τιμηθεί από εδώ. Παρακαλώ ο Παναγιώτος Περιφερειάρχης. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο για το έργο που κάνει, μια και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, αλλά και στους ενώσεις των ενώσεων, προπονητών και διαιτητών. Θέλω να πω κάτι σημαντικό, ότι είστε η εικόνα μας έξω από την Κορινθία. Και πολλές φορές χαίρομαι που άνθρωποι βγαίνουν και βλέπουμε δημόσιες εικόνες στον αθλητισμό που τον αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ανθρώπους από την Κορινθία που συμμετέχουν σε κάποιες θέσεις ή στη διαδικασία του ποδοσφαίρου σε θέσεις ευθύνης. Είτε είναι διαιτητές, είτε είναι παίκτες, είτε είναι προπονητές. Είναι τιμή για την Κορινθία και χαίρομαι πραγματικά να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για να αναδειχθούμε την Κορινθία σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλή χρονιά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους Κορινθίας και το Σύνδεσμο για την τιμή που μου κάνει την πρόσκληση και να ευχηθώ σε όλους υγεία και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο στον Κορινθία 10 Απριλίου 1968. Τελείωσε το Γενικό Λύκειο Ξυλόκαστρο το 1986. Αποφύτησε από τη Σχολή Δασοπονίας Καρδίτσας το 1991. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία το 1993. Εργάζεται στο πυροσβεστικό σώμα από το 1999 και υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία ΚΙΑΤΟ μέχρι και σήμερα με τον βαθμό του πυρονόμου. Ονομάστηκε διαιτητής ποδοσφαίρου του Συνδέσμου Διαιτητών Κορινθίας το 1993. Ως διαιτητής αγωνίστηκε στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ και στα γήπεδα της εθνικής κατηγορίας, όπου αγωνίστηκε σε περισσότερα από 80 παιχνίδια. Σταμάτησε τη διαιτησία το 2010 εξαιτίας ενός τραυματισμού στο γόνατο. Είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Μερετήτη και έχει 3 παιδιά, τον Γεράσιμο ετών 14, τον Κωνσταντίνο ετών 12 και τον Άγγελο ετών 10, τα οποία είναι ποδοσφαιριστές στο σωματείο Μανκαμαριακός. Είναι ο Παναγιώτης Πλιώτης. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αρέα Παναγιώτη για την απονομή.
Σας καλησπερίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κορινθίας σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Μέσα από τη διαιτησία έκανα πάρα πολλούς φίλους, γνώρισα μέρη, τόπου, ανθρώπους και αυτό με έκανε πολύ περήφανο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά, υγεία και καλή δύναμη σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μάλλον Πρόεδρε για την πρόσκληση. Έχουμε καλούς προπονητές. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές που έχουν βγει όλα αυτά τα χρόνια που έχουν κοσμήσει τα γήπεδα ακόμα και της αλφαδικής κατηγορίας. Έχουμε καλούς διαιτητές που τους έχουμε και σήμερα και τους καμαρώνουμε και πιστεύω ότι ίσως είναι ένα από τους καλύτερους που έχουμε στη χώρα. Πρέπει να το λέμε αυτό. Υπάρχουν προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια στο κορινθιακό ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθει η ηρεμία. Ειδικά στις κατηγορίες ερασιτεχνικές δεν χρειάζεται να υπάρχει τόσο έντονο το στοιχείο του πρωταθλητισμού. Θα πρέπει να σκύψουμε και να κάνουμε ακαδημίες καλές, όλες τις τοπικές κοινωνίες, τα παιδιά τους, να φιλοδοξούμε να τα δούμε στις ομάδες του χωριού, της πόλης, της συνοικίας. Αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Αν κυριαρχήσει αυτή η φιλοσοφία σε όλους τους παράγοντες, σε όλους τους φιλάθλους, που είναι και αυτή ένα στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί πολλές φορές ανταγωνίζονται λάθος και φωνάζουν πολλές φορές και λάθος στα γήπεδα, κάνοντας κριτική στους διαιτητές, προπονητές, ποδοσφαιριστές. Αν επανέλθει αυτή η ηρεμία, πιστεύω ότι το κορινθιακό ποδόσφαιρο έχει μέλλον και θα σταθεί πάλι και στα σαλόνια των μεγάλων κατηγοριών. Ο καθένας από την πλευρά του ας κάνει το καθήκον του. Οι παράγοντες που είναι σήμερα σε αυτή την αίθουσα το έχουν κάνει, όπως και εκατοντάδες και χιλιάδες θα έλεγα που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από τα κορινθιακά σωματεία. Οι φύλαθλοι πρέπει να επανέλθουν πάλι στα γήπεδα και πιστεύω ότι η καλύτερη συνταγή να επανέλθουν είναι να επανέλθει η ηρεμία, να επανέλθει το πραγματικό ερασιτεχνικό πνεύμα στα σωματεία. Εμείς σαν Δήμοι να συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς στο Δήμο Κορινθίου το έχουμε κάνει με τα 14 γήπεδα που έχουμε φτιάξει. Έχουμε πληγωθεί τώρα με το Ζορμπά. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε πάλι τα δύο γήπεδα που έχουν το ένα ανεπανόρθωτη ζημιά και πρέπει να κατασκευαστεί από την αρχή στο Σολομό και στον Άσο. Πιστεύω ότι θα ανοίξει ο καιρός, θα μπορέσουμε να το επισκευάσουμε και να γίνει πάλι λειτουργικό. Εγώ χαίρομαι ότι ο Πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία. Και μπορώ να πω ότι κινούμεθα παράλληλα, κύριε Πρόεδρε, γιατί το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας που είμαστε σε επαφή. Και είμαστε σε επαφή πράγματι, όπως είπε ο Πρόεδρος, για να προχωρήσουμε μέσα από μια πολεοδόμηση της έκτασης 300 τερμάτων του 6ου Συντάγματος Πεζικού. Και μέσα από αυτή την πολεοδόμηση να προκύψουμε και οι χώροι για αθλητισμό. Κανείς βεβαίως δεν έχει στο μυαλό του αυτό το χώρο που ήταν παλαιότερα και το γήπεδο της Κορίνθου να μην τον έχει και πάλι στο ίδιο σημείο, να μην γίνει πάλι από το σφαιρικό γήπεδο. Πιστεύω ότι και μέσα σε και πριν από τις εκλογές, τις βουλευτικές εννοώ, γιατί το τοπίο είναι και λίγο ρευστό στη χώρα, θα καταφέρουμε να υπογράψουμε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, να προχωρήσουμε γρήγορα στην πολεοδόμηση, να προκύψει αυτός ο χώρος που θα είναι η ιδιοκτησία των Δήμων Κορινθίων μέσα από το νόμο 1337. Και μετά να συνεργαστούμε, εμείς είμαστε θετικοί και ο Δήμος να λάβει τα έξοδα της ανακατασκευής αυτού του γηπέδου, γιατί πραγματικά η Κόρινθος έχει ανάγκη από νέους αθλητικούς χώρους. Να ευχηθώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, να έχετε υγεία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει και στους παράγοντες βέβαια να ευχηθώ το ίδιο. Να ευχηθούμε φέτος να είναι μια καλή ποδοσφαιρικά χρονιά, να μην υπάρχουν τραυματισμοί και να συνεχίσουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο να αναπτύσσεται έστω και με σταθερά βήματα και να χειροκροτούμε τις προσπάθειες και να ξαναγεμίσουμε και να ξαναγεμίσουμε και πάλι τα γήπεδα. Καλή χρονιά σε όλους. Να προχωρήσουμε την εκδήλωσή μας δίνοντας φέτος με πολύ μεγάλη μας χαρά σε 7 σωματεία του νομού μας, το λεγόμενο κύπελλο ήθους. Δηλαδή είναι η επιβράβευση για το σωματείο εκείνο που δεν είχε καμία κόκκινη κάρτα και καμία τιμωρία παραγόντων ή προπονητών. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το σωματείο του Αόλη Κοποριάς.
Παρακαλώ τον πρόεδρο εκπρόσωπο να αφήνει να παραλάβει από το βήμα το κύπελό του και παρακαλώ τον κύριο Κόλλια για την απονομή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε. Ιδιαίτερα, μεγάλη μου χαρά να επιδώσω κύπελο Ήθρους σε μια ομάδα πολύ γνωστή που ξέρουμε τους παράγοντες και που έχει βάλει πρώτα τον αθλητισμό και μετά τις επιδόσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχω υπηρετήσει και εγώ το αεραστηνικό ποδόσφαιρο που θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, στο σωματείο του χωριού μου και γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανά τα σωματεία. Σαν βουλευτής έκανα ό,τι μπορούσα να στηρίξω αυτές τις προσπάθειες με δυνατότητες οικονομικές που εξασφάλιζα ύστερα από πολύ κόπο και αγώνα από τα αρμόδια Υπουργεία. Σήμερα που η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και το ποδόσφαιρο, γνωρίζω επίσης πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που ασχολούνται, που βάζουν το στέρημά τους, από τον πολύτιμο χρόνο τους για να κρατήσουν ζωντανά τα σωματεία. Τους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους και επίσης πληρώνουν την τσέπη τους. Θέλω σε όλους αυτούς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν πολίτες του νομού, να τους δώσω τα συγχαρητήριά μου, να τους ευχηθώ υγεία και δύναμη να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στο ρόλο και στην αποστολή τους. Υγεία, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εκ μέρους της Λυκοκοριάς για το βραβείο αυτό. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή χρονιά να έρθει. Ευχαριστώ. Το δεύτερο σωματείο μας είναι η Ακαδημία Λεχείου και παρακαλώ για την απονομή του κύριου Σταυρέλη. Θέλω να ευχηθώ και εγώ από εκ μέρους του Σωματείου χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχισμένο το 2019. Και όσοι ασχολούμαστε με τις ακαδημίες και τους νέους αθλητές, είναι το μεγαλύτερο δώρο και το βραβείο να έχουμε ήθος στους παίκτες μας και προς τους διαιτητές και προς τους φιλάθλους και προς τα ίδια τους αθλητές. Να είστε καλά, υγεία και ευτυχισμένο το 2019. Τρίτο σωματείο είναι ο Βελερεφών, με αρχή από Κόρυφο. Και παρακαλώ για την του κύριου Μεταξά. Κάτσε να την δώσω. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την εύκολη ιδέα για την βράβευση. Ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία σε όλους. Ό,τι καλύτερο είναι το 2019. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για το έργο όλων σας. Η χαρά μου είναι λίγο μεγαλύτερη γιατί είναι από το χωριό μου τα παιδιά. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό με άλλη μπάλα, την πορτοκαλί μπάλα, από το 2006. Γνωρίζω από αθλητισμό και από αεραστηνικό αθλητισμό. Για όσους δεν γνωρίζουν, μιας και οι περισσότεροι εδώ είναι φίλοι του ποδοσφαίρου, μια πολύ μικρή αναδρομή, δεν θα σας κουράσω, η αρχαία Κόρινθο από το τρίτο τοπικό, με επικεφαλή σε μένα και μια εξαιρετική παρέα ανθρώπων στο μπάσκετ, έφτασε στις εθνικές κατηγορίες και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι ένα μήνυμα προς το ποδόσφαιρο, θα πω, της Κορίνθου. Να ενωθεί με την ομάδα του Παλέμωνα Κορίνθου που ήταν στα τοπικά πρωταθλήματα. Ο σύλλογος εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται στη Β' Εθνική. Θα θεωρούσα εξαιρετικό, δεν ξέρω πόσο είναι εφικτό, η Κορίνθου να έχει μία ομάδα στο ποδόσφαιρο και να είναι πάρα πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα κάτι πάλι να σας πω. Και αυτό έχει να κάνει με τη θέση που βρισκόμαι, είμαι εδώ και 5 μήνες. Έχουν γίνει πολλά από τη Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια προς το ποδόσφαιρο. Υπήρχαν ελλείψεις και υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν.
Αυτό που θέλω να πω προς όλους εσάς τους ανθρώπους που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, γιατί όλοι ξεκινάμε με μια μπάλα, και εγώ μικρός με μια μπάλα έπαιζα 40 αρχαίες, είναι μια πολύ μικρή υπομονή, γιατί λόγω προϋπολογισμού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από το Φεβρουάριο θα γίνουν πολλές επεμβάσεις στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, σε ελλείψεις που έχουν. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά να έχετε όλοι. Το επόμενο σωματείο είναι ο Αθλητικός Όμιλος Στυμφαλής Λάφκας. Και παρακαλώ για την απονομή τον κύριο Κορδός. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε. Ήθελα να πω ότι αυτό το βραβείο είναι πολύ σημαντικό για μας. Να συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας, γιατί είναι ένας πυλώνας πολιτισμού και αθλητισμού για ένα μικρό χωριό όπως είναι η Λάφκα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την τιμή. Εγώ χαίρομαι γιατί εγώ είμαι μέλος αυτής της οικογένειας. Έχω την αρρώστια του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός. Με πολλές άσχημες στιγμές, αλλά τις πιο πολλές όμορφες, γιατί όλοι οι φίλοι μου είστε εδώ μέσα. Εκείνο που θέλω να πω, γιατί επειδή και η προεκλογική περίοδος δεν θα φτάσουμε και να κονταριζόμαστε, αλλά πρέπει, πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι Ερετοί, ο Άπαντες, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί το ενωσιακό γήπεδο να ανήκει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Δεν ξέρω κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα είναι εφικτό όταν αυτό γίνει. Πρέπει η Ένωση να έχει δικό της γήπεδο. Αυτό είναι, και για να θυμίσω και κάτι, ήταν ένα όνειρο που το ξεκίνησε ο αείμνηστος Σπύρος Νίκας και αν θέλετε, του το οφείλουμε να το πραγματοποιήσουμε, γιατί ήταν μεγάλος στόχος και όταν πραγματοποιηθεί θα δείτε πόσο καλά έχουν να έρθουν από αυτό. Ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Επόμενο σωματείο, Απέσας Λαγκύρου. Είναι εδώ απέσταση. Και παρακαλώ τον κύριο πρόεδρο του ΕΣΕΠΣ, τον κύριο Μπίτζο, για την απολογή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, υγεία, στους ποδοσφαιριστές το 19, να μην έχουμε τραυματισμούς, και να αναφερθώ ότι και το Δήμο Κορινθίων εδώ που είμαι, ότι καλά θα ήταν ο Δήμος να ήταν κοντά στα σωματεία, να υπήρχαν οι επιχορηγήσεις και να μην ξεχωρίζει, να είναι σε όλους ίσα. Σας ευχαριστώ. Μόνο σωματείο είναι η Νέη Στιμάγκας. Και παρακαλώ για την απονομή του κύριου Σταύρου Παπά. Είναι τιμή μου να βραβεύω ομάδες οι οποίες παίρνουν βραβείο ήθους, γιατί ο υποφαινόμενος στα 30 χρόνια σχεδόν που έπαιξα μπάλα είχα 2 κίτρινες κάρτες. Οπότε είναι τιμή μου να βραβεύω τέτοιες ομάδες. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα στους ποδοσφαιριστές και στους παράγοντες. Γιατί και σε αυτούς τους πατεράδες που τρέχουν τα παιδιά τους στις μεικτές ομάδες και στις ακαδημίες που υπάρχουν στον νομό μας. Και να ξέρετε ότι οι ακαδημίες είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Αρκεί να το καταλάβουν όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τελευταία ομάδα είναι η Πνευματική Περιγελίου. Την αμήνη οικονομία θα την κάνει ο πρόεδρος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και να μια κουβέντα θα πω μόνο ότι όπως είπα και ο προλαλήσαντας, τους καλούς ποδοσφαιριστές τους θυμούνται και για την μπάλα που παίξαμε, αλλά κυρίως για το ήθος τους. Εμείς έχουμε τέτοια παιδιά στο Καρδιάλι, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, θέλουμε και τη βοήθεια και της πολιτείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να είστε όλοι καλά και κυρίως οι νικητές σήμερα είναι τα παιδιά, πρόεδρε, όχι εγώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλούσα τον πατέρα Παύλο να έχει την καλοσύνη να ελεγγύσει τις πίτες. Όσοι τέλος μου καλύτεροι και οι εις αιώνας λεωδούν, αμήν. Τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισήρ πήκαμε το ζώτη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και τα εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωή ημών και κατέλθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών. Ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της παραχράτου σου μικρός, το εναγείς πατρός του βασιλείου του μεγάλου και πάνω σου τον Αγίον να μείνει. Διευκόν τον Αγίον Πατέρων μόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά, ευλογημένη, με υγεία, ψυχική και σωματική σε όλους μας. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, τελείωσε η σημερινή μας εκδήλωση. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, μια παρουσία που δίνει δύναμη σε αυτούς οι οποίοι διοργάνωσαν αυτήν εδώ την εκδήλωση, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Κορυφαίας, το Σύλλογο Διαιτητών και το Σύλλογο Προπονητών. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την παρακολουθία της παρακολουθήσης της αίθουσας του Ελλήνου Κορυφαίου. Καλώς σας πρόεδρε. Έξω, παιδιά, υπάρχει πίτα και κάποια αναψηφιστά. Επιτρέπετε μέχρι